Είμαστε σήμερα εδώ στο αμαξοστάσιο και ιδιαίτερα βέβαια στο μηχανοστάσιο. Είναι μια στιγμή στην οποία παραδοσιακά συναντιόμαστε θα έλεγα από εδώ και πέρα, όμως υπάρχει και κάτι πιο συγκεκριμένο και το οποίο ενδιαφέρει τους δημότες που ενδιαφέρονται βεβαίως για μια καθαρή πόλη, και αυτό είναι ότι θα πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να έχουμε περισσότερα τεχνικά μέσα στη διάθεσή μας από αυτά τα οποία μας ανήκουν ήδη, αλλά τα οποία πρέπει να συντηρούνται και τα οποία υφίστανται και βλάβες, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το σύνολο των τεχνικών μας μέσων διαθέσιμο, έτσι ώστε και με το ανθρώπινο δυναμικό μας να γίνεται η εργασία η οποία πρέπει να γίνεται εδώ, δηλαδή η αποκομιδή των απορριμμάτων και στη συνέχεια η διαχείρισή τους. Κινητοποιημένα δήμαρχε οχήματα πόσα είναι και πόσο καιρό ήταν ακινητοποιημένα εδώ στη Μάντρα? Τα ακινητοποιημένα οχήματα είναι δυστυχώς αρκετά. Πάνω έτσι, από 30. Και είναι, δεν ξέρω αν είναι πάνω από 30. 50 περίπου, το 30 είναι, ναι, ναι. Αυτά είναι βέβαια ζητήματα τα οποία έτσι, τα γνωρίζει προφανέστατα τα τεχνικότερα έτσι, και ο Αντιδήμαρχος και τα στελέχη μας εδώ. Ήταν τόσα ώστε να χρησιμοποιούμε υπερβολικά τα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα και με τα καύσιμά τους. Βλέπει δηλαδή κανείς ότι όταν έχει μία δυσλειτουργία, αυτή η δυσλειτουργία πολύ εύκολα γενικεύεται. Έτσι, τώρα, έχοντας περισσότερα απορριμματοφόρα στον δρόμο, μπορούμε να κατανείμουμε ομαλότερα και το έργο και επίσης να κάνουμε και μία σωστότερη τροφοδοσία των οχημάτων αυτών. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι τελείως αναγκαίο και δεν αφορά μόνο στα οχήματα αυτά τα οποία εξυπηρετούν άμεσα την καθαριότητα, αλλά αφορά και σε οχήματα τα οποία λειτουργούν γενικότερα και για τις επισκευές, όπως είναι για παράδειγμα τα καλαθοφόρα. Όπως επίσης είναι και οχήματα τα οποία χρησιμεύουν για τον οδοκαθαρισμό, που είναι και αυτός μια πολύ σημαντική πτυχή. Έτσι, είναι τα σάρωθρα δηλαδή, ακριβώς. Ήταν θέμα ανταλλακτικών τελικά. Κατά βάση, ναι, αυτό το πρόβλημα το οποίο λύνουμε αυτή τη στιγμή, και βλέπετε ότι στην Ελλάδα το κάθε τι μπορεί να έχει πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα για να ξεπεραστεί και να χρειάζεται να πείσεις μια σειρά από τους παράγοντες οι οποίοι θα κρίνουν ή θα ελέγξουν στη συνέχεια τις πράξεις της Δημοτικής Αρχής. Αλλά εκεί χρειάζεται ακριβώς μια αποφασιστικότητα. Από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, ένα από τα βασικότερα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε ήταν ένας μεγάλος αριθμός ακινητοποιημένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου που κατά κύριο λόγο αφορούν τη διεύθυνση καθαριότητας, αλλά και άλλες νευραλικές υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα της αυτοδιοίκησης, που λέω εγώ, όπως είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Συγκεκριμένα 50 περίπου μηχανήματα και οχήματα ήταν ακινητοποιημένα όλων των επιπέδων, κυρίως απορριμματοφόρα, 30 περίπου στον αριθμό, αλλά και σάρωθρα για τον οδοκαθαρισμό, καλαθοφόρα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ευρύτερες εργασίες και της καθαριότητας και του οδοφωτισμού και του πρασίνου, και φυσικά μία σειρά άλλων μηχανημάτων τα οποία, αν θέλετε, έρχονται να ενδυναμώσουν το στόλο μας σε ένα διαγνωσμένο πρόβλημα, που είναι ο μεγάλος αριθμός ογκωδών αντικειμένων τα οποία υπάρχουν διάσπαρτα δυστυχώς στην πόλη μας και πέριξ αυτής. Οπότε θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, ήταν αδύρυτη ανάγκη να ξεκινήσουμε από αυτό, στο να οργανώσουμε δηλαδή το εσωτερικό μας περιβάλλον, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τον στόλο των οχημάτων μας και των μηχανημάτων, για να αντιμετωπίσουμε δύο επίγουσες προκλήσεις. Η μία, όπως σας είπα, είναι τα ογκώδη αντικείμενα, αλλά φυσικά είναι και ο οδοφωτισμός της πόλης, ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία φυσικά χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση. Τώρα, πόσο καιρό ήταν ακινητοποιημένα? Υπήρχαν οχήματα τα οποία ήταν ακινητοποιημένα και χρόνια. Ο μέσος όρος, αν θέλετε, ναι, και μηχανημάτων αιχμής που θα έλεγα που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση, μιλάμε ότι υπήρξαν και 8 και 7 μήνες. Είπε μια παράμετρος ο Δήμαρχος, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ενός κακού μοιραία έπονται. Δηλαδή, όταν έχεις ακινητοποιημένα οχήματα, υπερχρησιμοποιείς κάποια άλλα. Κατ' επέκταση, έχεις προβλήματα και με πιο γρήγορες φθορές και βλάβες που προκαλούνται, οι οποίες δεν είναι στην τακτική τους, αν θέλετε, χρήση, αλλά φυσικά και ένα πρόβλημα στα καύσιμα, το οποίο επίσης είναι ένας βραχνάς, ο οποίος ταλαιπωρεί το Δήμο Ηρακλείου τους τελευταίους μήνες. Όλα αυτά, λοιπόν,
Θα έλεγα ότι σήμερα μπαίνει το νερό στα βλάκι. Ξεκινούμε λοιπόν και επιδιορθώνουμε και επισκευάζουμε όλα αυτά τα οχήματα, τα οποία μας είναι απαραίτητα, αλλά και ταυτόχρονα δουλεύουμε καθημερινά με όλους τους συνεργάτες για έναν σχεδιασμό μελλοντικό για τον συνεχή, και θα διεκδικήσουμε χρήματα και χρηματοδοτήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, για τον συνεχή εξυγχρονισμό του στόλου μας, τόσο και για τις νέες απαιτήσεις του τομέα της καθαριότητας συνολικά, αλλά φυσικά και των αναγκών που έχει κάθε σύγχρονη πόλη και κάθε σύγχρονος δήμος. Πώς βρέθηκε η λύση, αντιδήμαρχε? Υπάρχουν τα νομικά εργαλεία και συνεργαστήκαμε έτσι με τις υπηρεσίες του Δήμου και τις οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να εργοποιήσουμε μια επιτροπή η οποία υπάρχει και είναι ορισμένη από την αποκεντρωμένη δίκηση Κρήτης, χρησιμοποιείται και από άλλους Δήμους, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, για να καλύψουμε τις έκτακτες βλάβες, όλες αυτές ουσιαστικά οι οποίες είχαν καταστήσει ακινητοποιημένα όλα αυτά τα οχήματα, και φυσικά ταυτόχρονα δουλεύουμε ώστε να βγουν στον αέρα οι συμβάσεις αυτές, οι διαγωνισμοί δηλαδή αυτοί, που χρειάζονται σε όλους τους τύπους οχημάτων και σε όλα τα είδη ανταλλακτικών, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει μια ομαλότητα από εδώ και στο εξής, τόσο για τα έκτακτα συμβάντα, αλλά φυσικά για τις τακτικές επισκευές που χρειάζονται όλα αυτά τα μηχανήματα. Μηχανήματα τα οποία καταπονούνται και μηχανήματα τα οποία πραγματικά είναι, όπως σας είπα, σε 24 ώρες, θα έλεγα, επιχειρησιακή ετοιμότητα.